Η Ουκρανία θα μάθει την Τετάρτη αν είναι κοντά στο να επιτύχει ένα σημαντικό ορόσημο για να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση για την πρόοδο τη Ουκρανία σε 7 βασικού τομεί. Σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη στην πρωτεύουσα, η πρόεδρο τη Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντεαλάιερ, είπε ότι η Ουκρανία έχει εκπληρώσει το 90% των όρων προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι ενταξιακέ συνομιλίε. Από τι πιο δύσκολε εξέχουσε κατηγορίε είναι η διαδικασία τη λεγόμενη από Ολιγαρχία, όπου το Κίεβο καλείται να λάβει αυστηρά μέτρα για να αφαιρέσει την επιρροή των ισχυρών ολιγαρχών από το πολιτικό σύστημα. Γνωρίζουμε ότι πριν από τον πόλεμο η Ουκρανία ήταν πραγματικά υποταγμένη σε αυτές τις ληστρικές δυνάμεις. Μερικοί από τους ολιγάρχες συνδέονταν απευθείας με το Κρεμλίνο και πολλοί από αυτούς Ουκρανοί που ουσιαστικά αναζήτησαν πολιτικούς πληρεξούσιους ώστε να μπορέσουν να επιδιώξουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, εδώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει μεγάλη αποσύνδεση, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και η Ουκρανία έχει σημειώσει πραγματική πρόοδο. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα, για παράδειγμα, πριν από πολλού μήνε, όταν συνελήφθη ο επικεφαλή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Ουκρανία και βρέθηκε με εκατομμύρια ευρώ. Για μένα, αυτό ήταν μια ένδειξη τη πραγματική σοβαρότητα αυτή τη Ουκρανική κυβέρνηση για την καταδίωξη των ενόχων. Ένα άλλο ζήτημα είναι τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, ανησυχεί για την προστασία του πληθυσμού στην Ουκρανία που μιλάει την Ουγγρική γλώσσα. Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Προέδρου Ζελένσκι λένε ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για τους ρωσόφωνους. Στην πραγματικότητα, ένα νόμο ψηφίστηκε για την προστασία τη μειονοτική γλώσσα και ο πρόεδρο Ζελένσκι τον υπέγραψε. Αλλά φυσικά υπάρχει συζήτηση για το ότι η γλώσσα γίνεται εργαλείο προπαγάνδα. Οι άνθρωποι απαιτούν να διδάσκεται συγκεκριμένο τύπο πολιτισμού στα σχολεία και αυτό θα είναι ένα πολιτικό ζήτημα για αρκετό καιρό και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα για το εάν η Ουκρανία μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο σε μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο.